Καλησπέρα, αλάνια μου. Έχω καιρό να το πω αυτό. Έχω μια έτσι ιδιαίτερη συσκευή πάλι σήμερα. Ο λόγος για το Huawei Watch 3, το απλό, όχι το Pro, που έρχεται στα 4 εκατοστάρικα στην αγορά και προσφέρει πολλά από τα καλούδια του Pro. Απλά, εντάξει, έχει κάνει μια ρύθμιση έτσι για να μειώσει ένα εκατοστάρικο την τιμή. Θα έρθει και αυτό με δωράκι. Περιμένω να μας πει η εταιρεία ποιο θα είναι αυτό. Οπ, ναι. Ξεκίνησα εγώ να ξεπακετάρω, αν πω ανησία. Stainless steel, το χρώμα. Γιατί unboxing θα είναι, το review θα έρθει μετά. Brown leather strap, εντάξει, only for testing κλασικά. Έχει wifi από ό,τι φαίνεται, bluetooth. Ωραία. Δεν έχει κάτι άλλο το κουτάκι. Explore τον App Gallery. Ωραία. Γιατί ρωτάτε πώς είναι το μαλλί μου, πόσο μακρύ. Ουλαλά! Φυσικά έχει μέσα τον φορτιστή, όπως και το Watch 3 Pro. Με το καλώδιο ενσωματωμένο, θα ήθελα όπως είναι το GT2 Pro και τα προηγούμενα ρολόγια που είναι αποσπόμενο, αλλά ok. Εντάξει, έχει μέσα οδηγίες χρήσης και εγγύησης, εντάξει, ναι. Και το ρολόι. Wow. Αχα. Πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίες γραμμές. Η οθόνη με κυρτότητα στην άκρη. Αυτό είναι flat. Το Pro. Wow. Ίδιο λουράκι, λίγο πιο ανοιχτόχρωμο αυτό. Ωραίο το ανοιχτόχρωμο. Μέσα γράφει genuine leather. Ατσάλι, πολύ όμορφο ατσάλι. Θα το ανοίξω το λουράκι. Έχει κάτι εδώ. Μια επιγραφή, it's all Chinese to me που λένε, εδώ είναι κυριολεκτικά Chinese. Οπ, δρόμο. Wow. Και το δουράκι βγαίνει και μπαίνει εύκολα. Και το ένα και το άλλο, γιατί μπορεί να το αφήνει να μην σ' αρέσει ρε παιδί μου αυτό το δουράκι. Και να θες να βάλεις μπρασελέ. Ή κάτι πιο πλαστικό έτσι, πιο καουτσούκ για πιο sport look. Καλή φάση. Η οθόνη δεν είναι ζαφύρι. Αυτή είναι η υποχώρηση που έκανε η εταιρεία. Ναι, αυτό πρέπει να πάει τα update τώρα. Θα γίνουν αυτά στο review. Πάμε να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση. Γιατί είναι το η δοκιμαστική αυτό που έλεγα. Δεν είναι για εμπορική και για πώληση. Είναι για μόνο για τεστ. Όπως είναι ένα review. Όταν πάρω να πάρει τα update θα έρθει και στην τελική του μορφή. Γιατί εδώ έχουμε μικροφωνάκι και από εδώ έχουμε τις γρίλες που είναι το ηχείο. Η πλάτη όμως παραμένει κεραμική πίσω και είναι πάρα πολύ όμορφη. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφη. Ναι, όντως γράφει genuine leather πίσω και φαίνεται ότι είναι δερμάτινο. Πάρα πολύ ωραία. English. Για να δούμε. Huawei Health. Πάμε devices, πάμε εδώ, πάμε add. Και ψάχνει. Για να δούμε. Huawei Watch. Link.
Έχω συνδεδεμένο και αυτό, το Pro. Να τα δούμε και λίγο δίπλα-δίπλα. Είναι λίγο πιο μεγάλο το Pro. Από πάχος είναι κοντά, το Pro είναι πιο παχύ. Πρέπει να πατήσουμε τώρα κάποια τα κλασικά τα οι όροι. Έλα. Next. Next. Okay. Κάντο και sync με το Huawei account μου. Η ροδέλα, η κορώνα που λέμε, βοηθάει για την κύληση. Παιδιά, είναι ταχύτατο. Από τα πιο γρήγορα που έχω δει ποτέ. Okay. Πολύ, πολύ ωραία οθόνη. 466 επί 466, 326 ppi πυκνότητα σε pixels, 2 GB RAM. Α, έσκασε και το 1, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. 1,4 GB. Μιλάμε, έχει κανονικό λειτουργικό μέσα. Ονονόματι. Το γραφεί. Details. HarmonyOS. Έτσι. Δεν το κάνω τώρα το update. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Κοιτάξτε εδώ ταχύτητα. Κοιτάξτε εδώ ταχύτητα. Δεν υπάρχει. AppGallery κανονικά εδώ. Με μπόλικες έτσι εφαρμογές και calendar βλέπω και καιρούς βλέπω εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε τώρα, θέλει στήσιμο αυτό, να κάνουμε κάποια accept και να δώσουμε δικαιώματα για τοποθεσίες, για τέτοια, όλα αυτά που έχει ένα κινητό. Τα άλλα ρολόγια δεν σου λέει φιλέ να πάρω access στην τοποθεσία σου. Όχι, αυτό έχει πλήρες λειτουργικό. Βλέπετε το ένα update είναι 1,4 GB. Το λειτουργικό πόσο θα είναι δηλαδή. Τώρα locating δεν νομίζω να βρει, είμαι πολύ χαμηλά, ναι, είμαι χάλια η τοποθεσία εδώ πέρα, δεν παίζει να πιάσει GPS εδώ πέρα με άλλους 5 ώρες από πάνω μου. Πάμε πίσω. Πάμε να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις. Και μιλώντας για την συσκευή, ξέρω ότι με όλα ανοιχτά, γιατί βλέπετε έχει NFC, έχει Mobile Network, παίρνει eSIM, με Wi-Fi, με Bluetooth, συνδεδεμένο στο τηλέφωνο, όλα ανοιχτά, φωτεινότητα στο αυτόματο, μπορεί να είναι full κατά μέσο όρο και κάπου ενδιάμεσα θα είναι στο full και στο πιο χαλαρό, με ειδοποιήσεις, με GPS ανοιχτό κτλ, βγάζει 3 μέρες full χρήση, με μπόλικη χρήση. Έχει την επιλογή όμως εδώ, στην μπαταρία. Τώρα μόλις θα άνοιξα πόσο μπαταρία να έχει, 50 κάτι. 31. Με 30% βγάζει 1 ώρα και 5 ώρες. Και είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Έχει την επιλογή Ultra Power Saving που αντί για μια μισή μέρα, 1 ώρα και 5 ώρες, τετραπλασιάζει τον χρόνο. Οπότε θα βγάζει, σύμφωνα με την εταιρεία και αυτά που μας λέει, 14 μέρες αυτονομία. Και αν το πατήσει στο Ultra Power Saving Mode, στην ουσία στο κάνει ένα GT2 Pro. Not bad. Έτσι, βάζει πιο απλό watch face, να μην έχει πολλά widgets, γιατί έχει πολλά που έχουν widgets πάνω. Και, α, εδώ τι ζητάει. Access. Τι μου ζήτησε, τι μου ζήτησε. Access στις επαφές μου. Okay. Κελσίου. Ωραία. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση για να μου βγάλει και τα health monitoring από το κινητό. Είναι πολύ πολύ αρχική η έκδοση και βλέπετε το κάνει σαν GT2 Pro. Απλά σου δίνει και τις επιλογές της έκτρα να βάλεις eSIM για να έχεις παντού ίντερνετ, χωρίς απαραίτητα να έχεις το κινητό σου μαζί, γιατί δεν μπορείς να ακούσεις ραδιόφωνο στο ρολόι. Συνδέεις Bluetooth, βγαίνεις για τρέξιμο, έχεις βάλει SIM, δεν χρειάζεται να πάρεις κινητό μαζί. Αν το κουβαλάς και να πηγαίνει δεξιά-αριστερά και να σου φύγει κιόλας και να το κλαις. Όλα από το ρολόι. Κομπλέ. Πάμε λοιπόν στις ρυθμίσεις λιγάκι.
Να κλείσω το κομμάτι. Α, ναι, δεν έχει πολύ πράγματα, έχει κλείσει όλα τα Wi-Fi και τα λοιπά. Κάνει ένα γρήγορο restart. Ναι, γιατί ξαναφορτώνω όλο το λειτουργικό. Έχει στο εσωτερικό και το προηγούμενο λειτουργικό και το Harmony OS, γιατί στην ουσία και αυτό σε αρχικά στάδια του Harmony OS πάταγε. Οπότε κάνει ένα restart και σε βάζει σε full power assault mode που έχει τα πάντα μέσα. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, eSIM. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Να δούμε και το boot screen. Ο HarmonyOS. Μ' αρέσει που έχουν επιλέξει ελληνικό όνομα. Το Harmony είναι από την Αρμονία. Καλή φάση. Λοιπόν, τι άλλο κάνει η συσκευή. Connecting. Μπούταρε, οπότε ξεκινάει να συνδέεται. Α, τώρα τα βγάλω όλα. Καλή φάση. Η σύμπμα. Παιδιά, γλυκώσει στο αίμα. Ξέρω ότι αν κάνω το update θα βγει, δεν θα υπάρχει σαν επιλογή. Από όσο ενημερώθηκα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξαναβγεί στα επόμενα updates. Κάτι προφανώς δεν θα δούλευε τόσο καλά ή με τόση ακρίβεια και το αφαίρεσαν. Ελπίζω να ξαναγυρίσει. Αν απαντήσει, σου λέει, ξέρω εγώ, ναι, είναι configure και είναι allow to write blood sugar data. Okay. Τέλος πάντων, health monitoring, true sleep, heart rate continuous, έχει το συνεχή, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο να βλέπεις καρδιακούς παλμούς και έχει και το smart, real time και smart. Προφανώς το smart παίρνει κάθε ένα λεπτό, ξέρω εγώ, ή κάθε δύο λεπτά και κρατάει μια γενική εικόνα, το real time είναι όλη την ώρα. Και καίει πολύ μπαταρία. Εγώ το έχω στο real time. Γι' αυτό σας λέω ότι ότι καίει παραπάνω μπαταρία με αυτό και θα σου βγάλει 3 μέρες. Αν το βάλεις στο smart, θα ανέβει και η αυτονομία. Skin, θερμοκρασία δέρματος, περιεκτικότητα οξυγόνου στο αίμα, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, είναι καλή ένδειξη να δεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Stress test, καταλαβαίνει τα επίπεδα του stress μας. Μετράει. Και τι άλλο, eSIM management. Activate via QR, ούτως ή άλλως στην εταιρεία σου δίνει ένα QR code. Έτσι. No SIM card in phone, δεν έχω καν SIM εδώ πέρα. Okay. For your watch, with any SIM, your phone, ναι. eSIM user guide, ναι, σου δίνει ένα QR code, το οποίο το σκανάρεις. Και το περνάς σε οποιαδήποτε συσκευή θέλεις. Ωραία λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα watch faces, έχουμε πληθώρα watch faces. Έχουν μπει και επιπληρωμή, έχει και τσάμπα μέσα. Έχει πάρα πολύ ωραία watch faces πλέον. Κοιτάξτε εδώ, πανέμορφο. Και δίνει και την αίσθηση του 3D, ειδικά σε τέτοια οθόνη, AMOLED οθόνη, είναι φοβερό. Και έχει πάρα πολλά watch faces. Δεν παίζει να μην βρούμε κάτι που δεν θα μας αρέσει. Εντάξει, το πανέμορφα watch faces. Και κάθε μέρα μπαίνουν και περισσότερα. Το κορυφαίο όμως με το ρολόι και αυτό που θα του δώσει πολύ μεγάλο μπουστάρισμα είναι το App Gallery. Έτσι. Πάμε. Ναι. Τώρα δεν το έχω συνδέσει σε Wi-Fi. Είδα ότι είμαστε από Ελλάδα όμως. Το γύρισε στο ελληνικό App Gallery. Καλή φάση ότι βγάζει και έξτρα εφαρμογές για Ελλάδα. Τι είναι λογικά. Και παίρνει ίντερνετ από το κινητό. Κι άλλο. Έχει αρκετές εφαρμογές. Κάθε φορά που το ανοίγω, αφού το θέλω,
Έχει και άλλες εφαρμογές. Και έχει και το Music, το οποίο αν το ανοίξουμε τώρα, κάναμε και το Bootstraps, πρέπει να στηθεί. Νομίζω θέλει WiFi αυτό όμως, υποχρεωτικά, εκτός αν πήρε το WiFi του κινητού. Είναι σαν το Spotify, το Huawei Music. Και έχεις, άμα έχεις η SIM, χωρίς να έχεις το κινητό μαζί, με data ανοιχτά, ακούς μουσική. Βάζεις Bluetooth. Νομίζω τα 4i θα δώσουν με αυτό, δώρο. Και ακούς κανονικά. Καλή φάση. Είτε από το ηχείο, είτε από ακουστικά. Να δούμε το ηχείο θέλω στα γρήγορα. Πάμε εδώ νομίζω είναι. Κάνω κίνηση και βγαίνω έξω συνέχεια. Δεν έχω περάσει τραγούδια στην συσκευή. Ναι. Με Bluetooth το κάνει, γι' αυτό έχουμε. Είναι πολύ δυνατό το ηχείο. Ναι, με το Bluetooth τώρα δεν είναι καλή φάση και έχω και θέματα με το ίντερνετ στο σπίτι σήμερα. Ωραίο ηχείο. Μια χαρά. Και να φύγουμε και από εδώ πέρα, για να μην έχουμε και θέματα με το copyright στο YouTube. Ωραία watch faces. Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτό. Τι έγινε τώρα? Προσπάθησε να βρει καιρό και φρικαρέ. Είναι η πρώτη έκδοση. Στο unboxing, σε τις εκδόσεις συμβαίνουν αυτά. Ξεφρίκαρα. Ωραίο watch face αυτό, γιατί σου έχει τηλέφωνο να πάρεις. Έχει άσκηση, έχει καιρό σε άλλη πόλη, έχει το face του φεγγαριού, βγάζει την ώρα που έχει η ανατολή και δύση, βγάζει το οξυγόνο στο αίμα, βγάζει το stress, βγάζει τα βήματα, όλα σε ένα, συντομεύεις ωραίες που μετράνε. Εντάξει, υπάρχουν όπως είπαμε δεκάδες watch faces. Έτσι, το γαμάτο είναι οι επαφές εδώ πέρα, που έχει κατεβάσει όλες μου τις επαφές στο κινητό, τις έχει κάνει sync και μπορείς με την eSIM να πάρεις τηλέφωνο απευθείας από το κινητό. Καλή φάση. Και φυσικά το κομμάτι άσκηση και σου έχει και recovery time και οξυγόνο στο αίμα όσο τρέχουμε. Κουλαμάρα. Και πάμε εδώ. Του λέω μεγάλε, πάμε να τρέξουμε. Ναι, οκ. Okay. Να βάλω το χέρι πίσω. Εδώ. Είδε κατευθείαν παλμούς. 88. Μπαταρία. Και αν ξεκινήσω την άσκηση. Start now. Start the workout. Πολύ δυνατό ηχείο για ρολόι. Try to keep your heart rate between 91 and 141. Σου λέει ρε φίλε, αφού πας για περπάτημα speedwalk, σου δίνει συμβουλές ηχητικές, σου λέει speedwalk, η παλμή πρέπει να είναι από 92 μέχρι 140 με γρήγορο περπάτημα. Καλή φράση. Ωραίες συμβουλές για να κάνεις να κάψεις θερμίδες, έτσι. Σου βγάζει το χρόνο, σου βγάζει θερμίδες που έκαψες, με τους παλμούς που είσαι, σου βγάζει ύψος, training stress aerobic, anaerobic. Έχει πράγμα. Άπειρες. Και σου βγάζει
Φίλε, έφτασε στο χιλιόμετρο, έκανε 2 χιλιόμετρα, έκανε 3 χιλιόμετρα. Συνέχισε έτσι. Το pace σου είναι αυτό. Η παλμή σου είναι εκεί και σε ενημερώνει γενικότερα. Έχουμε πληθώρα από ασκήσεις και μπορούμε να προσθέσουμε άπειρα ακόμα. Κοιτάξτε εδώ, πιλάτες, boxing, είδα, καράτε, belly dance. Just dance, χορούς γενικά, πολεμικές τέχνες, frisbee, αυτά που κάνει ο φίλος μου ο Μάρκες Ομπράουνλι, το εξωτερικό. Τένις, πισίνα, κοιτάξτε εδώ, πάνω από 100 ασκήσεις, δεν στα έχει όλα χύμα, σου λέει ρε φίλε εντάξει είναι πολλές, βάλε εσύ έξτρα αυτές που γουστάρεις και αυτές που θα χρησιμοποιήσεις. Δεν νομίζω, τώρα μου είχε πτώσει με αλεξίπτωτο, δεν νομίζω ότι το είναι κάτι καθημερινό. Αυτά λοιπόν από το ρολόι για μια πρώτη επαφή, νομίζω είναι μπόμπα. Μ' αρέσει πολύ η ποιότητα κατασκευής, μ' αρέσουν πολύ οι λειτουργίες, μ' αρέσει πολύ το HarmonyOS όπως εξελίσσεται, για ρολόι τουλάχιστον, αν και το είδα και λίγο σε tablet, είναι εκεί πάρα πάρα πολύ γρήγορο. Είναι ταχύτατο, 16 GB αποθηκευτικό χώρο, για τραγούδια και εφαρμογές. Μ' αρέσει που έχει το App Gallery, βγαίνουν πολλές εφαρμογές κάθε μέρα, οπότε θα πλουτίσει πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Και είναι καλή φάση αυτό να έχουμε υποστήριξη στο ρολόι. Θα το δοκιμάσω κάποιες μέρες και αυτό. Θα βγάλω το GT2, GT3, sorry, Watch 3 Pro. Βλέπετε είναι μία παρά το βράδυ. Κάνω λίγο τα λόγια μου σιγά σιγά. Θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω με περισσότερες πληροφορίες, να δοκιμάσω και την μπαταρία μετά τα τελευταία updates. Και να σας τα μεταφέρω φυσικά όλα αυτά σε ένα βίντεο και ίσως κάνω και ένα συγκριτικό ανάμεσα στα δύο γιατί έχουν 100 ευρώ διαφορά, πολύ παρόμοιες έτσι λειτουργίες, να δω που διαφέρουν. Αυτά λοιπόν από μένα, σας αρέσει το βίντεο, thumbs up, σαν πάντα έχετε κάνει ήδη, link social media στην περιγραφή καθώς και το link για το αναλυτικό άρθρο, πατήστε καμπάνα και να παίρνετε ειδοποιήσεις, ένα like βοηθάει πάρα 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 πολύ το κανάλι και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και ένα επόμενο βίντεο, τα λέμε.